12 διαφορετικέ μειώσει φόρων ενσωματώνει το νέο φορολογικό που τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, κυρίε και κύριοι. Τι λεπτομέρειε έχει ο Γιάννη Φώσκολος. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Αγώνα δρόμου λοιπόν γίνεται στο Υπουργείο Οικονομικών για να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε να το δούμε μέχρι το βράδυ, εκτό απρόοπτου. Διαφορετικά, το αργότερο έω αύριο θα βγει σε δημόσια διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, όπω είπε, περιλαμβάνει τι 12 μειώσει φόρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στο μεταξύ. Τα σημαντικότερα από τα οποία είναι μείωση 1% στι ασφαλιστικέ εισφορέ. Αυτό, Λίνα, αφορά όλου του εργαζόμενου μισθωτού και στο Δημό και στον ιδιωτικό τομέα, κατάργηση τέλου υπηρηδεύματο για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερου επαγγελματίε αλλά και μπλοκάκια πάλι από το 2025, αύξηση μισθών στο δημόσιο, η οποία θα τρέξει μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού από το Μάιο αν όχι από τον Ιούνιο, μονιμοποίηση τη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο και με νέο σύστημα επιστροφή Λίνα, απαλλαγή του φόρου για κενά κίνητα τα οποία θα ενοικιαστούν μακροχρόνια, τριετή είναι η απαλλαγή για να ενισχύσει τη μακροχρόνια μίσθωση και φυσικά το αφορολόγητο 300 ευρώ το μήνα για τα φιλοδορήματα, τα οποία θα πληρώνονται με πλαστικό χρήμα, ενώ αλλάζουν όλα και στι φορολογικέ δηλώσει με σταθερέ ημερομηνίε πλέον από το 2025 και με κλιμακωτή έκπτωση για όλου όσοι θα υποβάλουν νωρί τι φορολογικέ του δηλώσει. Το ίδιο νομοσχέδιο θα αποσαφηνίζει και ποιοι θα πάρουν έκτακτα δώρα τα Χριστούγεννα, επιταγέ ακρίβεια κτλ. Να δούμε συγκεκριμένα ποιοι θα είναι αυτοί. Έχουμε το επίδομα προσωπική διαφορά για του συνταξιούχου που έχουν προσωπική και διαφορά μέχρι 1600 ευρώ έως 700 ευρώ, 200 ευρώ θα είναι το επίδομα για συντάξεις από 700 1100 ευρώ και για συντάξεις από 1.100 1.600-100 ευρώ. Επίσης έχουμε την αύξηση των συντάξεων 2,4% η οποία θα πληρωθεί σε όλους πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι δικαιώχοι του επιδόματο παιδιού, του ΟΠΕΚΑ, ναι. 767.000 οικογένειε θα πάρουν συν μία επιπλέον δόση πριν τι γιορτέ. Τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι του επιδόματο αναπηρία, του ΟΠΕΚΑ, 200 ευρώ δώρο 220.000 είναι οι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο το Πεκαλίνα. 50% τη μηνιαίας δόση επίσης πριν τι γιορτέ των Χριστουγέννων. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.